θα μας κλειδώνουν σε hot spot. Άδειασαν. Τώρα θα γεμίσουν με εμάς. Θα μας κλειδώνουν σε στρατόπεδα. Hot spot. Άδειασαν. Τώρα θα γεμίσουν με εμάς. Τους απίθαρχους που θα αρνούνται να καθίσουν στο σπίτι. Άρα θα έρθει και εδώ. Τούτο διαβάζω στην Telegraph και το ανακοινώνει η Γερμανία. Πρώτη. Άρα θα έρθει και εδώ. Έχουμε πολλά τέτοια κέντρα. Μην ξεχνάμε, ο κύριος Μητσοτάκης ζήτησε ελαφρά την καρδία ηλεκτρονικό πιστοποιητικό και η μέρα που ξημερώνει θα φέρει χειρότερα στην Αμερική με τον κύριο Μπάιντεν. Παρελάσεις, πομπές, τελετές, 200.000 σημαίες ακούω στο NBC. Τίποτα δεν θα απουσιάζει. Αλλά 11 κορονοϊού που η χώρα έχασε 400.000 ζωές και 11 και των τελευταίων εκτροπών θα το δουν από το καναπέ οι περισσότεροι. Ο κύριος Τραμ όμως επιμένει, δεν θα είναι ταξίδι του μέλητος, τονίζει η θητεία του κυρίου Μπάιντεν και επιμένει πως ευθύς αμέσως μετά την ορκομοσία Μπάιντεν ξεκινάει το κίνημα MAGA, δηλαδή Make America Great Again. Τι πλέον, τι μέλη γενέστε, όταν βλέπεις να έχουν ξεκινήσει το μέγα οδηπορικό από την Ονδούρα επειδή πίστεψαν στον κύριο Μπάιντεν και αυτή τη στιγμή αποθούνται από στρατιώτες της Γουατεμάλα. Αποθούνται πεινασμένοι, χωρίς φαγητό και νερό, τονίζει το NBC και μάλιστα λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν ήδη, άντεξαν δύο τυφώνες και επιμένουν να εισέλθουν στην Αμερική αφού πίστεψαν στα λόγια του κυρίου Μπάιντεν. Όμως έδωσε ήδη εντολή πως δεν υπάρχει. Κοιτάξτε πώς αποθούνται. Κοιτάξτε η βία, η βία, η βία. Σποδρότατες μάχες. Άνθρωποι που δεν τους απέμεινε η ελπίδα κρέμεται πια στην αντοχή των ποδιών τους. Ο κύριος Μπάιντεν τονίζει πως δεν θα δεχθεί μετανάστες. Και τελικά ήλθε η τελευταία ημέρα και ο κύριος Πομπέο τόνισε ότι και ο κύριος Τραμπ είχε δηλώσει παλαιότερα πως οι Ουιγούροι στην Κίνα τα δικαιώματά τους παραβιάζονται, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Το είχα αναφέρει προηγούμενες μέρες κι εγώ πως συλλαμβάνονται αυτοί οι Ισλαμιστές και καταδιώκονται
σε στρατόπεδα ως να μάθουν το μάθημά τους.